Καταρχήν, βρισκόμαστε σε ένα καφενείο στην κάτω Τούμπα, παρακμιακό, καλτ, όπου είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός, η τουρκική ομάδα, ήταν μοιρασμένες οι απόψεις για πρόκληση. Δηλαδή, υποστηρίζανε μισή τον Ολυμπιακό και μισή υποστηρίζανε την τουρκική ομάδα. Με τον Ολυμπιακό δεν είσαι. Γιατί είσαι με τον Ολυμπιακό. Αφού είσαι παραδείσαι. Δηλαδή τι πρέπει να είμαστε, Τούρκοι. Τι Τούρκοι ρε. Έτσι. Εγώ άμεσα. Εσύ Παοξή δεν είσαι. Παοξή, με ποιο είσαι. Εγώ με τον Ολυμπιακό ρε. Είστε αυτή είναι για δέσιμα, ρε μαλάκα. Κάτω Τούμπα, ρε μαλάκα. Αυτοί όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό βγάζουν από το στόμα τους αφρούς. Η θηλυψία τους πιάνει. Είναι αντιτούρκοι τώρα, κατάλαβα. Είναι από την πόλη όμως. Είναι, πώς το λένε, οι ρίζες τους κρατάνε από την Κωνσταντινούπολη. Τους πετάξανε οι Τούρκοι το 22 τις παππούδες μας και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Πολύ σοβαρός Ολυμπιακός μεσοαμυντικά και ένα στήσιμο το οποίο έδειξε ένα σεβασμό και στο θεσμό και στον αντίπαλο. Με τον Ρέτσο σαν κόφτη κοντά στα δυο center back να έχει την πρώτη πάσα και να κόβει την οποιαδήποτε μαλλιά από τον αντίπαλο, με τον Σισοκό και τον Φιγκέιρα στα άκρα αρκετά καλούς. Ο Σισοκό μου αρέσει περισσότερο από τον Τελαβέγια και με τον Μάρτινς γρήγορο στα χαφ. Ήταν ένα στήσιμο το οποίο πιστεύω ότι πήγαινε πρώτα για να μην φάει τον γκολ παρά ας πούμε για να δημιουργήσει ανοιχτό παιχνίδι, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ στο ότι ο Ολυμπιακός δεν βρέθηκε εκτεθειμένο σχεδόν ποτέ στην πλάτη. Δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, υπήρχε μια ασφάλεια όσον αφορά το αμυντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εδώ και την ένσταση που έχω είναι η επιμονή με τον Καρντόσο στα center forward. Δηλαδή, αυτό το κεφάλι του Μπέντο να επιμένει σε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στα τελειώματά του, ένα ποδοσφαιριστή χωρίς έκρηξη, ο οποίος και στον αέρα δείχνει ότι δεν πηδάει, δεν κάνει, και να αφήσει έξω τον Ασαριφάρ, ήταν πολύ μεγάλο λάθος όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, μετά την αποβολή, τα πράγματα γίνανε δύσκολα για τον Ολυμπιακό επιθετικά, αλλά η είσοδος του Μανθάτη στο παιχνίδι μαζί με τον Σεμπά δώσανε την αίσθηση ότι εάν κάποιος έβαζε κάποιο τέρμα, αυτός θα ήταν Ολυμπιακός και όχι αντίπαλός του. Η μοναδική μου ένσταση σε αυτό το σκηνικό είναι η χρησιμοποίηση του Καρντόσου. Γιατί όταν παίζεις ένα παιχνίδι σφιχτό και μεσοαμυντικό και μάλιστα έχοντας έναν εξτρέμ καθαρό αιμό το Σεμπά, γιατί ο Ανδρούτσος, εντάξει, αμυντικό χάπτο γνωρίσαμε στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα χρειάζεσαι ένα σέντερφορ με μεγαλύτερη κίνηση στον χώρο. Δεν έχει να χάσει σε εκτέλεση από τον Καρντόσο τίποτα ο Ασαριφάρ. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια, θες την ταχύτητα και το μεγαλύτερο χώρο από το center forward, πιστεύω ότι ήταν μεγάλο λάθος στο επιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού να μην παίξει ο Ασαριφάρ και να παίξει ο Καρντόσο. Είναι μια αιμονή του Μπέντο, η οποία στο συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ήταν έγκλημα που δεν ξεκίνησε ο Ασαριφάρ. Ανοιχτή είναι η πρόκληση. Εγώ περίμενα από αυτή την εικόνα που είχαμε από τον Ολυμπιακό στην άμυνά του να βρει μελάδες από τους τουρκαλάδες. Το πολύ θετικό είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολύ καλή αμυντική διάταξη. Αν έχει την ίδια και στην Τουρκία, πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει ένα γκολ και να πάρει την πρόκληση και με 1-1 ακόμα. Δεν τον βάζω τον Ολυμπιακό χαμένο στο μάτι της πρόκλησης. Δεν θεωρώ την αντιπαλή του καμία πάρα πολύ σπουδαία ομάδα. Και το παιχνίδι θα παιχτεί στα ίσια εκεί. Επαναλαμβάνω, εάν ο Ολυμπιακός είναι αμυντικά, με το Ρέτσο σαν εξάρι, ήταν μια έξυπνη κίνηση. Δεν έφαγε στην πλάτη παλιές. Το Βιάννα είναι γρήγορος, ο Μποτία
έδειξε ότι είναι πιο φρέσκος, ο Σισοκό γρήγορος και αυτός, έδειξε μια πολύ μεγάλη ταχύτητα στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Και ο Μάρτινς είναι γρήγορος, ψηλά χάνει βέβαια γιατί είναι κοντός. Ο Σεμπά θα έκανε πολύ καλό παιχνίδι, φανταστικό παιχνίδι. Πιστεύω ότι σε ένα πιο ανοιχτό μάτς του Ολυμπιακού σήμερα θα έκανε πολλά πράγματα. Σήμερα αδικήθηκε ο Σεμπά γενικότερα από τη σφιχτή εικόνα τη μεσοεπιθετική του Ολυμπιακού. Δίκιο το αποτέλεσμα, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Περιμένω ανοιχτή ρεβάνς.